πεποίθηση ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει συνέπειες εάν παρέμβει στην Ουκρανική σύγκρουση προσφέροντας στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία, εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς με δηλώσεις που έκανε. «Πιστεύω ότι θα έχει συνέπειες, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου ξεκαθαρίζουμε ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί», είπε ο Σόλτς στο CNN κατά τη σύντομη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, όταν ρωτήθηκε εάν η Γερμανία θα επιβάλλει κυρώσεις στο μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο, την Κίνα. Το Πεκίνο αντιμετώπισε ένα αυξανόμενο κύμα κατηγοριών από δυτικούς αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες ότι είναι δυνητικά ανοιχτό στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στη Ρωσία, έναν ισχυρισμό που αρνείται. Η Κίνα θα παραμείνει προσιλωμένη σε μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική ειρήνης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ την Κυριακή, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Όταν επέστρεψε στη Γερμανία, ο Σόλτς αρνήθηκε να απαντήσει σε ευθεία ερώτηση σχετικά με το αν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν του έδειξε συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς ότι η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στη Ρωσία. «Όλοι συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παραδόσεις όπλων και η κινέζικη κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα παραδώσει κανένα», είπε ο καγκελάριος σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. «Αυτό απαιτούμε και το παρακολουθούμε», πρόσθεσε ο Σόλτς.